ότι νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή μέρα για τη χώρα. Mm. Γιατί? Διότι πρώτον κλείνει μια βεβαιότητα σημαντική. Κλείνει δεύτερη αξιολόγηση. Ωραία. Και έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όπως είπατε, 8,6 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων 1,6 δισεκατομμύρια θα πάνε για τη ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, όμως, είναι ακόμη πιο ισχυρό. Είναι ένα ισχυρό σήμα, κατά τη γνώμη μου, προς όλες τις πλευρές, δηλαδή και προς τις αγορές και τους επενδυτές, και προς τον ελληνικό λαό, αλλά και προς την Ευρώπη, θα τολμούσα να πω, ότι εδώ υπάρχει μια αποφασιστικότητα να βοηθηθεί η χώρα, ώστε να σταθεί στα πόδια της και να λήξει αυτό, να είναι το τελευταίο πρόγραμμα προσαρμογής. Θέλω να πω από την αρχή ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Ναι. Θα το πω πολύ συμβολικά. Θα πω ότι κάθε μέρα επόμενη είναι βδομάδα και μήνας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να τρέξουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Θα πω τώρα και δύο πράγματα για το κομμάτι που αφορά τα ζητήματα που λέτε της ασάφειας, ναι, και τι σήμα και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό που υπόθηκε χθες και από τον Υπουργό Οικονομικών είναι αλήθεια. Ακουμπάει στην πραγματικότητα. Ποιο δηλαδή? Ότι αυτό που δημιουργεί η απόφαση του Eurogroup είναι το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα και η ΕΚΟΤΟΥ που είναι ανεξάρτητη. Αρχή με, ναι, ό,τι σημαίνει ανεξάρτητη, ο καθένας, ναι, μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις του. Μπορεί να κάνει τη δική της αποτύπωση και άλλωστε η πρώτη ανακοίνωση από την πλευρά του εκπροσώπου της ΕΚΟΤΟΥ είναι σε θετική κατεύθυνση. Ναι, είναι ένα, δεν λέει υπερβολές, ναι, λέει ότι είναι ένα βήμα, θετικό βήμα. Λεφτά δεν δίνει βέβαια. Περιμένετε, περιμένετε. Τόσο λέμε, χρόνο. Η κριτική τι λέει, κύριε Μαντά? Ότι και για την ποσοτική χαλάρωση, mm-hmm, είναι κάτι στο οποίο η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κάτι, έτσι δεν είναι? Αυτό περιμέναμε να το πάρουμε. Ούτε για το χρέος πήραμε κάτι. Αυτά πάνε για μετά το 2018. Όχι, όχι. Περιμένετε, περιμένετε. Από την αρχή, τώρα θα διευκρινίσω λοιπόν τα ζητήματα του χρέους. Mm. Από την αρχή, και δείτε όλες τις δηλώσεις και όλες τις ανακοινώσεις, mm-hmm, λέγαμε ότι παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για να αποσαφινιστούν στο βαθμό που μπορούν τα μέτρα για το χρέος που θα λειτουργήσουν μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτό να είναι καθαρό. Να ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Είναι αποσαφινισμένο αυτό. Όχι, όχι. Λέω γιατί παλεύαμε. Ναι, πρώτον, γιατί παλεύαμε. Ναι. Δεύτερον, ωραία, τι προέκυψε χτες? Προέκυψε ότι έχουμε δύο πράγματα στην ουσία. Έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες, όπως είπε και ο Γερούν Ντάισεμπλουμ και η Κριστίν Λαγκάρντ, mm-hmm, στο πώς συγκεκριμένα θα λειτουργεί. Αλλά θα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος θα μετράει επί του πραγματικού πεδίου τα ζητήματα της ανάπτυξης ή της καθυστέρησης της ανάπτυξης. Μάλιστα. Και αναλογικά, θα έλεγε κανένας, θα ρυθμίζει τα ζητήματα του χρέους. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι... Λέτε ότι... αυτή τη γαλλική πρόταση του πράγματος. Ακριβώς, ακριβώς. Το δεύτερο ήταν και μία πρόταση, θυμίζω, mm-hmm, η οποία από πολύ παλιά είχε πέσει στο τραπέζι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βαρουφάκης την είχε πει το 2015. Η ρήτρα ανάπτυξης. Ναι. Βεβαίως και πολύ πιο νωρίς, εγώ θα θυμίσω, από το 2012, ναι, ότι είχε μπει μέσα στο τραπέζι μαζί και με άλλα, mm, τα οποία βγήκαν απ' έξω με την απόφαση του Μαΐου του 2016, για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, το θέμα του κουρέματος, ναι, το είπε η κυρία Λαγκάρντ, θες το επανέλαβε, ναι, ναι, με σαφή, ναι, τρόπο. Έτσι. Το δεύτερο πράγμα είναι η δυνατότητα παράτασης της ορίμανσης, mm-hmm, για 15 χρόνια. Ο κ. Σακαλώδης πρόσθεσε και κάτι ακόμη, την εντατικοποίηση, εγώ θα το τονίσω αυτό, των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Mm. Τι έχει συμβεί, mm, μέχρι τώρα σε αυτό? Αυτά λειτουργούν υποτίθεται από το Λειτουργούν, αλλά έχουν αρχίσει και δίνουν αποτελέσματα. Τι αποτελέσματα δίνουν? Ομαλοποιούν κυρίως το θέμα των τοκοχρεωλησίων στο επίπεδο περίπου, mm, των 9 με 10 δισεκατομμυρίων για πολύ μακρόχρονικό διάστημα. Κοντά στο 50 φτάνουμε 50. Με αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας βεβαίως πάρα πολλή δουλειά και στο να αποσαφινιστούν αυτά τα πράγματα. Η κυρία Λαγκάρντ είπε ότι μετά τις 27 Ιουλίου, όταν θα έχει τελειώσει, ναι, η διαδικασία, μίλησε για εβδομάδες. Ναι. Μπορεί να είναι ίσως και
παραπάνω, γιατί εβδομάδες μπορεί να είναι και δύο, ναι. Μπορεί να είναι και έξι. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ναι. Στις οποίες θα αποσαφινιστούν αυτοί οι μηχανισμοί, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο ταμείο να αποταμιεύσει, η δυνατότητα να αποταμιεύσει τη δόση, εάν τη χρειάζεται η χώρα. Εδώ, κύριε Μαντά, μας η ώρα μας περιγράφεται ένα γενικό πλαίσιο. Εάν βάλουμε απέναντί σας έναν πολίτη να σας ρωτήσει ο ίδιος τι κέρδισε, τι καλύτερο θα έχει για την επόμενη μέρα, δεν μπορείτε να του πείτε τίποτα. Βεβαίως διότι θα πρέπει να του πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι θα έχει κάτι πολύ χειρότερο μπροστά του. Διότι έρχονται τα μέτρα του 19 και του 20, τα οποία είναι καταστροφικά για τον πολίτη. Και τα αντίμετρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εγώ θα πω επί του πραγματικού τώρα. Τι θα του λέγατε λοιπόν, αν σας ρωτούσε. Πρώτον, υπενθυμίστηκε χθες και στην απόφαση του Eurogroup ότι το ταβάνι είναι 15% του ΑΕΠ όσον αφορά τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτό το ταβάνι θα ισχύει μέσω πρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν θυμηθούμε, τουλάχιστον από το 9 μέχρι το 14, τα ακαθάριστα οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες φτάνανε κατά μέσο όρο στο 25%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πολύ μεγάλος δημοσιονομικός χώρος που επιτρέπει στη χώρα να ασκήσει, αν θέλετε, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική κτλ. Λογικά θα μπορούσατε να το πείτε αυτό, εάν ταυτόχρονα δεν είχατε σε να αποφασίσει μια πενταετία 3,5%. Μια πενταετία, δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Μέχρι και το 22. Μέχρι και το 22 και μετά, ούτε το 2% είναι λίγο. Μεσοσταθμικά. Είναι όμως λιγότερο από το 2,6. Από το 2,6. Αυτό είναι το ένα του κρατούμενου. Να πω κάτι σε αυτό. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Όντως είναι ένας δύσκολος στόχος αυτός. Δεν τον υποτιμάμε. Όμως κοιτάξτε κάτι. Μαζί με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, υπάρχει και ισχυρό αναπτυξιακό σήμα, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Δηλαδή, ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας πρώτον. Και επιτάχυνση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και ενεργοποίηση ώστε να υπάρχει ρευστότητα. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν κάνουμε οι αρχές, όμως είναι πράγματι μια καλή μέρα.